Καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και πάλι με αρκετή έκτακτη επικαιρότητα. Θα μας τα πούν αυτά από την αίθουσα σύνταξης. Έχουμε συλλήψεις, καυτή επικαιρότητα. Έχουμε συλλήψεις, συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ, κύριος Γιώργος Πανός, για λαθρεμπόριο καυσίμων. Μιλάμε ότι έχουν εμπλακεί και κρατικοί υπάλληλοι και έχουμε και άλλα 11 άτομα. Έχουμε βεβαίως χάος σήμερα στην Αθήνα, αναμένεται, γιατί έρχονται οι αγρότες. Έχουμε αυτό το φαινόμενο της ομίχλης, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά, και έχουμε και την καυτή επικαιρότητα που μας έρχεται από την Ουκρανία. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης, με τον συνάδελφο τον Μάριο Βελέντζα, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την έκτακτη επικαιρότητα, να ακούσουμε και τη δική του φωνή. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι. Πες μας, καταρχήν είναι δύσκολη μέρα για την Αθήνα η σημερινή. Στο όλο το τοπίο στην ομίχλη, τα είδαμε και αφού σηκωθήκαμε. Σήμερα έχει μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην πλατεία της Βάθης. Οι αγρότες έχουν ανάψει τις μηχανές στα τρακτέρ και έχουν κατεβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Και δεν συλλαλητήριο είναι μόνο τα τρακτέρ. Μάρια, από ό,τι πληροφορούμε θα έρθουν και 30 πούλμαν, άσχετα από τα τρακτέρ. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Ναι. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Καθώς παρά τις βελτιώσεις στο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τη φορολόγηση στους αγρότες, όσοι ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης επιμένουν να θέλουν επιπλέον διευκολύνσεις και να μην ενταχθούν σε κάποιες φορολογικές κλίμακες, οι οποίες θα πλήξουν, όπως υποστηρίζουν, εκ νέου το εισόδημά τους. Οι αγρότες υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές ότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ ψηλό και λόγω της τιμής στα καύσιμα και στα χρήματα που πρέπει να δίνονται για τις μεταφορές των προϊόντων από το χωράφι μέχρι στο τέλος τον καταναλωτή. Και εκτιμούν ότι εκ νέου φορολόγηση τόσο των χωραφιών που έχουν όσο και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως είναι το φορολογία επί του συνόλου του ετήσιου εισοδήματός τους, ουσιαστικά τα κέρδη τους θα είναι μηδαμινά και τίθεται άμεσα θέμα ακόμα και επιβίωσης. Και ζητούν και ένα αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Επιμένουν στο αφορολόγητο. Επιμένουν στο αφορολόγητο, όπως σωστά είπες, και παράλληλα ζητούν και διαγραφή τόκων σε παλιότερα δάνεια που είχαν πάρει, ακόμα και επιπλέον κούρεμα 30% σε δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ. Και ζητούν και επιπλέον αφορολόγητο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ναι, ναι. Είμαστε σωστά πληροφορημένοι. Μάλιστα. Να δούμε τι θα πετύχουν από όλα αυτά. Το θέμα είναι, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για την Αθήνα. Σίγουρα. Καλό είναι όσοι σχεδίαζαν να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας να το αποφύγουν. Mm-hmm. Καλά, δεν συζητώ με αυτοκίνητο σε καμιά περίπτωση. Mm-hmm. Εξάλλου, ήδη και οι δημοσιογράφοι του Ζουγκλατζιάλ που θα είναι στο κέντρο της Αθήνας, να πούμε ότι το αγροτικό συλλαλητήριο θα καλυφθεί live όλες τις εξελίξεις. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν μπορούν να μπουν στην σελίδα και να παρακολουθήσουν live όλες τις εξελίξεις. Όπως είπαμε, ήδη οι δημοσιογράφοι μας λένε ότι υπάρχουν περιπολικά συγκεντρικά σημεία της Αθήνας και οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Να πούμε ότι το αγροτικό συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 1 στην πλατεία Βάθης. Και έχουμε και μέσα σε όλα αυτά και αυτό το τοπίο στην Ομίχλη που πολύ σωστά είπες όταν συνδεθήκαμε. Σίγουρα, ξυπνήσαμε το πρωί, κοιμηθήκαμε το βράδυ στην Αθήνα και ξυπνήσαμε Λονδίνο. Και βέβαια, εγώ θα καταθέσω και μια προσωπική μαρτυρία. Επειδή όλοι λένε για γλυφάδα, για άλυμο ηλιού, πολύ κλπ. Αυτό που έγινε χθες στη Ραφίνα, επειδή βρέθηκα στη Ραφίνα 7:30-8 το βράδυ, ήταν κάτι το αδιανόητο. Κανείς δεν μιλάει για τη Ραφίνα. Μιλάνε όλοι για την Ομίχλη και για την υγρασία που μας ήρθε από το Σαρονικό και δεν μιλάει κανείς για τον Ευωϊκό. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι στη Ραφίνα δεν έβλεπες το μισό μέτρο. Ναι, ήταν. Ήταν και από εκεί που κανείς δεν το αναφέρει, γιατί βλέπω ποιος αναφέρεται σε αυτό το φαινόμενο. Είχαμε και από εκεί και από τον Ευωϊκό το αντίστοιχο φαινόμενο. Ας ελπίσουμε ότι θα καθαρίσει. Ήδη ήταν καλύτερα τώρα που ερχόμουν. Ας ελπίσουμε ότι θα. Γιατί δεν είναι και καλό και για την υγεία. Είναι ήδη σε έξαρση ιώσεις. Οπότε αυτή η υγρασία που εγκλωβίζει και τα μικρόβια είναι ό,τι χειρότερο. Μακάρι να φυσήξει λίγο. Α, δεν το βλέπουμε. Ο Νοτιάς καλά κρατεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριο Βελέντζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
για την ενημέρωση, για την επικοινωνία. Μάριος Βελέντζας από την αίθουσα σύνταξης. Να πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα. Βεβαίως, έτοιμοι είμαστε εδώ. Ανοίγουμε μια καλλιτεχνική παρένθεση με τον αγαπημένο ηθοποιό πρωταγωνιστή, τον κύριο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και σας ευχαριστούμε που περιμένατε, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Μεγάλη μου χαρά. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Από τους συμπαθέστερους ηθοποιούς της νέας γενιάς. Έτσι, που εδώ τώρα θα σας δούμε στην σκηνή του Παλάς από τις 25 του μηνός. Από 25 του μηνός, Τρίτη, που έχουμε την πρεμιέρα και επίσημη συνάμα. Ξεκινάμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Για μας έχει ξεκινήσει ήδη από πιο νωρίς, αλλά ξεκινάμε με την αγωνία και την προσμονή να το ταξιδέψουμε μαζί με τον κόσμο. Να νιώσουμε την ενέργεια του κοινού, να νιώσουμε τη χαρά του. Γι' αυτό που ήδη εμείς νιώθουμε μέχρι στιγμής, γι' αυτό περνάμε με το Σιρανό του Μπερζεράκ. Γιατί τη λέτε ηρωική κωμωδία από ό,τι είδα από τον τίτλο, από το δελτίο τύπου? Γιατί την έχετε βαφτίσει ηρωική κωμωδία, Σιρανό του Μπερζεράκ? Γιατί έχουμε το δικαίωμα να τη λέμε ηρωική κωμωδία με την έννοια ότι ο Σιρανό, ναι μεν είναι ήρωας αλλά και αντιήρωας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει μια γενναιότητα όχι μόνο σαν πολεμιστής, ας πούμε, εκείνης εποχής, αλλά και σαν άντρας. Έχει μια γενναιότητα ψυχής, γιατί συμβαίνει σε μια εποχή όπου ουσιαστικά ο ρομαντισμός εκείνη την εποχή ήταν στο απόγειό του. Αυτός είναι ένας άντρας ο οποίος είναι ρωμαλαίος, αλλά ξαφνικά έχει ένα δυνατό σημείο. Το αδυνατό του σημείο είναι ο ερωτάς του για τη Ροξάνη. Νομίζω ότι ειδικά στις μέρες μας πρέπει να είσαι ήρωας για να μπορείς να αντισταθμίσεις αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω μας και παρόλα αυτά να επιτρέψεις στο αγνό και απλό συνέστημα του έρωτα και της αγάπης και του ρομαντισμού να υπάρχει στην εποχή που ζούμε. Με μία έννοια λοιπόν το έχουμε... Έχουμε την ανάγκη να έχουμε τον ήρωά μας και τον ηγέτη μας αυτή την εποχή που θα μας φωτίσει τον δρόμο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν ο ήρωας και ο ηγέτης αυτή την εποχή να είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Να αφοσιωθούμε στις δικές μας δυνάμεις και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους γύρους μας. Αλλά όχι με την έννοια της πολιτικής, καταλαβαίνετε, διάθεσης, με την έννοια ότι κάνω καλό για τους γύρω, γιατί έχω για μένα θετική ανταπόκριση για τον εαυτό μου, για την προσωπική μου καριέρα. Νομίζω ότι απλώς πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο απλά στις μέρες που ζούμε και να κοιτάξουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στον εαυτό μας, πρώτα απ' όλα, ότι έχουμε κάνει κάτι καλό σε αυτή την σύντομη ζωή που ζει ο καθένας, σε αυτόν τον κόσμο που ερχόμαστε, αλλά και να αφήσει κάτι πίσω του το οποίο θα το θυμούνται οι άλλοι. Θα το θυμούνται ότι έχει κάνει καλό όχι μόνο στον εαυτό του ο ίδιος, αλλά έχει κάνει καλό και στους γύρω του. Σε αυτή την εποχή της κρίσης, κύριε Χαραλαμπόπουλε, βλέπουμε ευτυχώς το θέατρο να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση με άλλους χώρους τέχνης και σε αντίθεση με την τηλεόραση που πλέον οι ελληνικές παραγωγές είναι ανύπαρκτες. Όλα είναι εισαγόμενα τα περισσότερα και αυτό έχουμε και μεγάλο ποσοστό ανεργίας στον κλάδο σας, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το πιο αρνητικό. Ένα 80% ανασφάλιση των ηθοποιών, κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό. Των ανασφάλιστων, γιατί δεν κολλάνε και ένσημα. Μας έλεγε την άλλη φορά. Είχαμε και τον Σπύρο τον Πιμπίλα που μας έλεγε ακριβώς αυτά τα συνδικαλιστικά και όλα τα. Επειδή είναι σε τόσα διοικητικά συμβούλια και ήξερε και μίλαγε με νούμερα. Τεράστιο νούμερο ανασφάλιστων ηθοποιών, γιατί πια δεν συμπληρώνουν και τα ένσημα για να είναι ασφαλισμένοι. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό τώρα. Ναι, πείτε μου. Τίποτα, απλώς ήθελα να πω ότι η κρίση. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, και προ-κρίσης ο ηθοποιός ζούσε μια κρίση. Έτσι και αλλιώς ήταν το επάγγελμά μας τέτοιο που, ειδικά σε αυτή τη χώρα που ζούμε, που ο πολιτισμός δεν του δίνεται το, αν θέλετε, στο άνθρωπο που θα έπρεπε να ήταν ψηλά στη ζωή του καθενός, νομίζω ότι δεν βοηθάει ούτε το κράτος, αλλά τώρα μου φαίνονται λίγο νότοπα αυτά που θα πω. Αλλά νομίζω ότι... Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια ανεργία που ήταν πάντοτε μεγάλη, τώρα όμως είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Το θέατρο είναι το αποκούμπι μας, αλλά είναι η φωλιά μας και από την αρχή ήταν το θέατρο η ζωή του ηθοποιού. Νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό που συμβαίνει γύρω μας, στη ζωή μας,
Το θέατρο είναι αυτό που μας δίνει ελπίδα. Και σε εμάς και στον κόσμο που έρχεται, γιατί πλέον έχει, και το καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει την ανάγκη να συνευρεθεί. Μέσα από το θέατρο κάνει μια κίνηση η οποία είναι και καθαρά πολιτική. Είναι η συνεύρεση ανθρώπων που θα ακούσουν και θα λάβουν μηνύματα που μόνο το θέατρο μπορεί να δώσει ουσιαστικά, τα οποία είναι μηνύματα ζωής. Είναι μηνύματα τα οποία ανοίγουν μονοπάτια στις σκέψεις των ανθρώπων, το κλασικό ρεπερτόριο και το σύγχρονο, που παίζει πολλές φορές έργα τα οποία πραγματικά μας κάνουν να λάμπει λιγάκι η ψυχή μας. Οπότε το θέατρο, νομίζω, καταλαβαίνετε, γιατί είναι έτσι και αλλιώς είδος ανάγκης για κάθε άνθρωπο. Το καταφύγιο, και ειδικά σε δύσκολες εποχές. Έτσι, Παλάς, λοιπόν, από τις 25 του μηνός, Σιρανό δε Μπερζεράκ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρωταγωνιστή. Μαζί του η Σμαράγδα Καρύδη. Θα μας πείτε λίγο για τους συντελεστές της παράστασης, η σκηνοθεσία του Γιάννη του Κακλέα, από ό,τι ξέρω. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη του Κακλέα. Μαζί με τη Σμαράγδα Καρύδη είναι και ο Όμηρος Πουλάκης, Νίκος Αρβανίτης. Είναι 24 ηθοποιοί στο σύνολο. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να βρίσκεται, εκτός από τη μουσική της παράστασης που είναι της Ευανθίας Δρεμπούτσικα, η υπέροχη μουσική της, βρίσκεται και η ίδια πάνω στη σκηνή μαζί μας. Έχει γίνει ένα πολύ όμορφο πάντρεμα από τον Γιάννη τον Κακλέα. Έχει και ρόλο η Ευανθία, δηλαδή. Δεν είναι γραμμένος ρόλος από τον Ροστάντ, είναι όμως οργανικός μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη του Κακλέα. Με μία έννοια είναι λίγο σαν να είναι κάτι από την ψυχή του Σιρανό. Οι μουσικές της, η ίδια, βαίνει πολύ όμορφα με τον ήρωά μας. Τα υπέροχα σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη και τα κοστούμια, τα φανταστικά της Εύας Νάθενα, είναι εγγύηση για όλο αυτό που πάμε να κάνουμε και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που όλες αυτές οι δυνάμεις βρεθήκανε για να δημιουργήσουν αυτό το αποτέλεσμα που ελπίζουμε να είναι τόσο υπέροχο όσο το νιώθουμε για τον κόσμο. Για πόσο καιρό θα είστε στη σκηνή του Παλάς? Δεν είναι συγκεκριμένο, αλλά έχω την εντύπωση ότι περίπου μέχρι το Πάσχα. Περίπου μέχρι το Πάσχα, Τετάρτη με Κυριακή. Και να πω τις ώρες έναρξη ότι είναι 8.30 Τετάρτη με Σάββατο και στις 8 λίγο νωρίτερα την Κυριακή, από ό,τι ξέρω. Παλάς. Πολύ ωραία. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε με την επόμενη ευκαιρία και αφορμή, ωραία, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Καλή δύναμη. Τέλεια. Θα χαρώ πολύ. Να είστε καλά. Ως Σιρανό δε Μπερζεράκ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικό και θα επανέλθουμε. Η ζωή
Πώς περνάς άραγε εσύ, κάτι θα έχεις να μου πεις για να κρατήσω. Θέλω μια καινούρια αρχή, πρέπει κάτι να μου πεις να συνεχίσω. Να πούμε ότι έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 66 ετών ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Στέλιος Σταυρίδης, ο επιχειρηματίας, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έδινε μάχη με τον καρκίνο από το καλοκαίρι τους τελευταίους μήνες. Αφήνει πίσω του 3 παιδιά. Ήταν μηχανολόγος του Πολυτεχνείου της Ρήχης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά. Διατέλεσε, όπως σας είπαμε, πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ και έφυγε ξαφνικά στα 66. Εμείς ανοίγουμε ξανά μια καλλιτεχνική παρένθεση, τη δεύτερη της ημέρας, διότι έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην παρέα μας την κυρία Πολίνα Γκιονάκη. Είστε εδώ, κυρία Γκιονάκη, μας ακούτε? Είμαι εδώ και σας ακούω. Είστε στην παρέα μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Την Παρασκευή είχα την ευκαιρία να σας δω και να σας χειροκροτήσω ανάμεσα σε πολλούς φίλους στον Αγγέλων Βήμα, σε έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο ρόλο. Δεν σας φανταζόμουν ποτέ στο ρόλο της Γαβριέλας. Και θέλω να μας πείτε εσείς περισσότερα αυτό που για έχω... Για να φανταζόσαστε, γιατί ηθοποιός είμαι και ένας ηθοποιός μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπράβο. Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Άλλο θέλω να πω, ότι επειδή μου είπατε το γράψατε και μόνοι το έργο, και θα έρθω και σε αυτό, δεν φανταζόμουν θα ήταν κάτι τόσο ολοκληρωμένο. Και το γράψατε και μπήκατε στο πετσί του ρόλου. Πείτε μας περισσότερα εσείς για αυτά που κάνατε τη Γαβριέλα, να μας πείτε λίγο την ιστορία και μετά θα σας κάνω και τις παρατηρήσεις μου τι ακριβώς πήρα μαζί φεύγοντας από την παράσταση. Ναι. Καταρχήν αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Γαβριέλα ήταν μια γυναίκα η οποία είναι η μοναδική ιερόδουλη που κατάφερε να γίνει προσωπικότητα. Mm-hmm. Και μόνο αυτό έναν άνθρωπο είναι ικανό να τον εξητάρει να ασχοληθεί μαζί της. Mm-hmm. Έπειτα το δεύτερο είναι ότι έζησε σε μια ερωτική εποχή, ήτανε το σύμβολο του ερωτισμού και σήμερα θέλησα να κάνω τη Γαβριέλα γιατί ζούμε σε μια πολύ αντιερωτική εποχή. Α, ήταν αυτή η αφορμή. Αντιερωτική. Ναι. Α, πείτε μου κάτι, επειδή υπάρχει ο κόσμος που μας ακούει και δεν την έχει δει την παράσταση. Όταν λέτε έζησε σε μια ερωτική εποχή, μιλάμε για ποιες δεκαετίες, αν θέλετε να μας... Μιλάμε από το 1925 μέχρι το 1990-91 που τη σκοτώσανε. Ναι, όταν λέτε γιατί ήταν ερωτική εποχή αυτά τα 50-60 χρόνια... Και σήμερα είναι αντιερωτική. Θέλω να μας το πείτε αυτό. Αυτό να σας πω δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σας πω. Γιατί το εισπράτετε έτσι, όχι γιατί το εισπράτετε σήμερα. Έτσι. Γιατί το εισπράττω. Mm. Γιατί τότε υπήρχε ένας ερωτισμός, ενώ η κοινωνία ήταν πιο συντηρητική. Υπήρχε ο έρωτας, υπήρχε ο ρομαντισμός. Υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία στον άνθρωπο. Σήμερα έχουν εξαφανιστεί όλα. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι τρέχουν
χωρίς να μπορούν να σκεφτούν τίποτα άλλο εκτός από το χρήμα. Μήπως όμως απ' την άλλη το ότι ήταν ακριβώς μία εποχή αυστηρωτέρων ηθών οδηγούσαν πολλοί δρόμοι στη Γαβριέλα και στις αντίστοιχες Γαβριέλες. Ενώ τώρα είναι όλα ελεύθερα και πιο απελευθερωμένα και το βρίσκεις δίπλα σου αυτό το απαγορευμένο εντός εισαγωγικών και γι' αυτό δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Πολύ πιθανόν είναι και αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο Έλληνας σήμερα δεν είναι ξένιαστος. Μα και τις δεκαετίες που περιγράψατε, μόνο ξένιαστες δεν ήταν αυτές που περιγράψατε, γιατί γράψατε δεν και ήταν, το έργο. Ναι, νομίζω όμως ότι τώρα διανύουμε μία από τις πιο δύσκολες εποχές. Δυσκολότερη από το 22, από τη δικτατορία που περιγράψατε, γιατί τα περιγράφετε όλα αυτά στο έργο που γράψατε, επιμένω σε αυτό ότι το γράψατε. Βεβαίως, βεβαίως. Περνάω όλες μέσα από το έργο, περνάω πάντοτε την πολιτική κατάσταση της εποχής, εκείνη την κάθε... Είναι γρήγορο έργο, είναι με τη βοήθεια κάποιων προβολών, πολύ σύντομων. Αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ, κυρία Γιονάκη, ήταν ότι δεν κούρασε. Ήταν πολύ γρήγορο. Σας ευχαριστώ πολύ και να σας πω και κάτι σε αυτό που μου απαντήσατε πριν. Μου λέτε, δυσκολότερη η σημερινή από την τότε. Αν μη τι άλλο, η τότε ξέραμε τι περνάμε. Και τώρα ξέρουμε. Μπα, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, νομίζω. Τώρα είναι όλα πολύ πιο ύπουλα τα πράγματα. Α, ότι είναι και καλυμμένες οι... Ναι. Οι καταστάσεις και ραγιβούς. Δηλαδή, κερνούσανε μία κατοχή από τους Γερμανούς, ξέρανε ότι υπάρχει μία γερμανική κατοχή. Υπήρχε μία δικτατορία στην Ελλάδα, ξέραμε ότι είμαστε κάτω από δικτατορία. Σήμερα νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει, δεν ξέρουν. Λέτε ότι περνάμε τις ίδιες καταστάσεις με έναν κοινοβουλευτικό μανδύα από πάνω. Ακριβώς. Αυτό μας λέτε, τόσο σκληρά. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, επειδή είπατε ότι η Γαβριέλα, μάλλον πείτε μας λίγο για την ψυχοσύνθεση της Γαβριέλας. Η Γαβριέλα λοιπόν ήταν μια ιερόδουλη που κατάφερε να γίνει προσωπικότητα. Ναι. Κατάφερε, ναι. Η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός. Ήταν μια γυναίκα από πλούσια οικογένεια, γι' αυτό και στο έργο έχω δώσει τον τίτλο «Γαλαζοαίματες πόρνες» των Αθηνών. Mm-hmm. Από γαλαζοαίματη οικογένεια, η καταγωγή της από την Ρωσία. Από τη Ρωσία πήγε στην Σμύρνη, mm-hmm. όταν έγινε η Επανάσταση. Μετά με την καταστροφή ήρθε στην Αθήνα. Αλλά επειδή ήταν μια γυναίκα η οποία δεν συμβιβαζόταν εύκολα, είχε το θάρρος να γίνει ιερόδουλη και να το λέει κιόλας. Και οφείλω να σας πω ότι αρκετές φορές έτσι χαμογέλασα όταν αναφερθήκατε και σε ονόματα αρχηγών, πολιτικών αρχηγών, μεγάλων επιχειρηματιών. Ναι. Εκεί δεν είχατε οχλήσει στο να αποσύρετε κάποια ονόματα? Κοιτάξτε να δείτε, το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να πάει ένας άνθρωπος σε μία ιερόδουλη. Ναι. Ενοχλήσεις σαφώς είχα και μου είπανε να μην αναφέρω ονόματα. Mm-hmm. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν λέω κάτι κακό. Δεν προσβάλλω κάποιον και δεν το θεωρώ καθόλου κακό να πάει ένας άντρας σε μία ιερόδουλη. Θέλω να πω, συγκεκριμένο όνομα που άκουσα και ξέρω την οικογένειά του καλά, είμαι σίγουρη, ξέροντας την ψυχοσύνθεση της συζύγου, ότι θα σας ενοχλούσε. Δεν ξέρω, το λέω, ξέρω την οικογένεια, δεν ξέρω τι έκανε και αν ήρθε να σας ενοχλήσει. Ακούγοντας, έτσι λίγο σοκαρίστηκα. Και λέω, εδώ θα έχει θέμα με την οικογένεια την τάδε. Γι' αυτό και το λέω, ότι μιλάτε πολύ ανοιχτά. Και γι' αυτό λέω... Μα θα ήθελα να, στην τέχνη που προσπαθώ να κάνω, να είμαι ειλικρινής, mm-hmm. να μην καλύπτω τα πράγματα, να τα λέω με το όνομά τους, όπως mm-hmm. είναι. Όπως είπα κάποια στιγμή, ότι εγώ τις ιερόδουλες τις σέβομαι πάρα πολύ, τις θεωρώ πολύ πιο σημαντικές, τις θεωρώ κυρίες, μπροστά σε κάποιες κυρίες μέσα σε εισαγωγικά, που κάνουν ένα πλούσιο γάμο για να μόνο και μόνο, όχι γιατί αγαπάνε κάποιον, αλλά μόνο και μόνο για να τις συντηρεί οικονομικά. Α, ναι, εντάξει. Και εκεί και καλυμμένη η κατάσταση είναι. Μάλλον και εκεί, και εκεί ένας μανδύας μπαίνει. Ένας μανδύας, ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είμαι κατά του μανδύα,
Γι' αυτό μιλάω έτσι. Και εσείς είστε και ντυμένοι έτσι, με εντυπωσίαση στο σώμα σας, οφείλω να το πω. Μπροστά στην κάμερα. Ευχαριστώ πάρα το οποίο, πάρα πολύ. Πείτε μου κάτι, γυμναστική, να το πούμε γυναικεία λίγο. Αυτό το σώμα, πώς το καταφέρνετε, ναι, με γυμναστικές, με δίαιτες, πολλές στερήσεις. Γυναικεία ρωτάω τώρα. Το σώμα μου που βλέπετε το καταφέρνω κάνοντας καλή διατροφή και τίποτα άλλο. Γυμναστική δεν κάνετε. Είμαι λίγο τεμπέλα για να κάνω γυμναστική. Mm. Εκτός από το τεμπέλα είναι ότι όταν δουλεύεις στο θέατρο, όταν θες να γράψεις, όταν έχεις μια οικογένεια, έχεις ένα παιδί, δεν σου μένει και ο χρόνος. Εμένα τουλάχιστον δεν μου μένει ο χρόνος, δεν ξέρω, για να κάθομαι να γυμνάζομαι. Προσέχω όμως πάρα πολύ τη διατροφή μου. Mm-hmm. Αυτό μου έχει γίνει τρόπο ζωής εδώ και χρόνια. Τρόπο ζωής, δηλαδή δεν στερούμε κάτι. Mm-hmm. Δεν στερούμε. Αλλά θα κάνετε τις επιλογές σας. Θα κάνετε έχω πείσει τον εαυτό μου ότι δεν θα φάω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου τηγανιτά. Θα κάνετε λοιπόν την επιλογή ενός ψητού και ενός λαχανικού, κάτι τέτοιο, αυτά που ξέρουμε όλοι. Αυτό. Ναι. Αυτή είναι η διατροφή μου. Κάποια... Αυτή είναι η διατροφή μου, η οποία μου αρέσει κιόλα. Μάθατε να σας αρέσει. Γλυκά καθόλου? Γλυκά του κουταλιού. Γλυκά του κουταλιού. Μπράβο. Όχι, γιατί είναι εντυπωσιακό το σώμα σας. Γι' αυτό το λέω ακριβώς, επειδή έχετε και ένα παιδί. Γι' αυτό και το λέω. Ότι είναι εντυπωσιακό. Μακάρι να αποφασίσω να αρχίσω να γυμνάζομαι. Νομίζω ότι πια μου χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Θέλω να πω, ούτε περπάτημα κάνετε? Δηλαδή, μήπως έχετε εντάξει μια τέτοιου είδους άσκηση μέσα στη ζωή σας, στην καθημερινότητα? Όχι πολύ. Είστε τεμπέλα και σε αυτό, λοιπόν. Άρα μας δίνετε ελπίδα. Λίγο. Αλλά να σας πω κάτι. Είμαι σαν άνθρωπος. Δεν κάθομαι ποτέ σε μία θέση. Ναι. Και προφανώς δεν τρώτε και πολύ. Μετράτε και τις θερμίδες, γιατί φαίνεται αυτό στο σώμα. Πείτε μου κάτι, λοιπόν. Γαβριέλα η γαλαζοαίματη, το γράψατε, πρωταγωνιστείτε. Το έχει σκηνοθετήσει ο Κώστας ο Φέρης. Μάλιστα. Θα μας πείτε και για τους δύο συντελεστές της παράστασης ακόμα. Για τους... Στην παράσταση παίζει μαζί μου και έχει κάνει και τις χορογραφίες ο Βαγγέλης του Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Και στο πιάνο είναι ο Φώτης ο Λάμαρης, ο οποίος όχι μόνο παίζει πιάνο και τραγουδάει, αλλά παίζει. Mm-hmm. Είναι η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο. Και η πρώτη του εμφάνιση. Ναι, είναι η πρώτη του εμφάνιση. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικό ταλέντο. Είναι, ναι, πάρα πολύ καλός. Πείτε μου κάτι, κύριε Γκιονάκη. Εγώ το είδα την Παρασκευή στο Αγγέλων Βήμα. Πότε θα παίζεται αυτή η παράσταση? Η παράσταση αυτή παίζεται κάθε Σάββατο στις 10.30 το βράδυ. Mm-hmm. Είμαστε λίγο αργά, αλλά όπως είδατε είναι λίγο τολμηρό το έργο. Και επειδή είναι λίγο τολμηρό και δεν είναι για παιδιά, νομίζω ότι η ώρα που παίζεται είναι κατάλληλη. Μα το 10.30 να πιεις ένα ποτό και να δεις αυτή την παράσταση είναι 10.30 με 12 η ώρα, 12.30, νομίζω ότι είναι... Στο Αγγέλων Βήμα. Αγγέλων Βήμα που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, ναι, είναι ακριβώς πίσω από το Εθνικό μας Θέατρο. Μάλιστα. Στην Οδός Ατοβριάνδου. Αυτό θα είναι μέχρι το Πάσχα? Θα είναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει από τον Νοέμβρη και θα είναι μέχρι το Πάσχα. Και επειδή μιλάμε διαδικτυακά και μας ακούνε και φίλοι από άλλα μέρη, θα το μεταφέρετε κάπου? Είναι στα σχέδιά σας? Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ. Το συζητάμε, αλλά ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Δεν έχετε κάτι να μας ανακοινώσετε? Δεν έχω κάτι να σας ανακοινώσω. Θα μας ανακοινώσετε? Αλλά είναι κάτι που θα μ' άρεσε εμένα πάρα πολύ. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Έτσι. Και ειδικά το διαδίκτυο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, ακριβώς μας ακούνε διαδικτυακά και πάντα μας ρωτάνε. Πείτε μας, Θεσσαλονίκη θα έρθουνε, εδώ θα έρθουνε. Πάντοτε μας ρωτάνε, γι' αυτό και το θέτωσαν. Δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα, μακάρι να μπει μέσα στα πλάνα σας και μία Θεσσαλονίκη ή κάτι, κάποιο άλλο μέρος και να είμαστε εδώ να τα πούμε ξανά. Μακάρι, μακάρι. Και θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με τιμήσατε και ήρθατε και είδατε την παράσταση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, αλλιώτικη, πολύ αληθινή, πολύ άμεση. Και πραγματικά συνειδητοποιήσω ότι μέσα από μια τέτοια προσωπικότητα της παρεξηγημένης Ιερόδουλης μπορείς και εισπράττεις, παίρνεις τα μηνύματα της κάθε εποχής και θυμάσαι και είναι πράγματα. Και η μοναδική, κάτι που θέλω να το πω και εσείς το ακούσατε βλέποντας την παράσταση, η μοναδική Ιερόδουλη που πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου και βραβεύτηκε.
Α, αυτό είναι ένα σημείο θέλω να σταθώ, βέβαια. Θα ήταν παράληψή μου. Ναι. Πείτε μας αυτό, ναι. Γιατί το άκουσα, αλλά μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο. Κοιτάξτε να δείτε, την εποχή της κατοχής η Γαβριέλα είχε πελάτες, το γερμανό διοικητή, όπως λέω μέσα στο έργο, έπαιρνε πληροφορίες, τις έδινε και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να βοηθήσει την Ελλάδα. Αν και δεν ήταν η ίδια Ελληνίδα, αλλά έζησε εδώ. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο τιμήθηκε. Θυμόσαστε ποια χρονιά, γιατί αυτό δεν διευκρινίζεται, πότε τιμήθηκε? Το πότε τιμήθηκε ακριβώς δεν το ξέρω και ήταν και κάτι που και εμένα με απασχόλησε, γιατί γράφω μέσα προεδρικό μέγαρο. Χωρίς να έχει, δηλαδή δεν έχει διευκρινιστεί, δεν έχει καταγραφεί. Ναι, δεν βρήκα την πληροφορία ποια χρονιά παρασημοφορήθηκε. Αλλά βρήκα ότι πέρασε την πόρτα του προεδρικού μεγάρου. Μάλιστα. Άρα δεν ήταν επί βασιλείας. Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιονάκη, για την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στις παραστάσεις και με την επόμενη αφορμή θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Γιονάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Πολίνα Γιονάκη, ηθοποιός, η οποία έγραψε το έργο «Γαβριέλα η Γαλαζοαίματη», το είδα. Πραγματικά περνάει μέσα σε δύο ώρες η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, όχι τόσο σύγχρονης, από τη δεκαετία του 20, όπως ακούτε, μέχρι του 90. Περνάει κατοχή, περνάει δικτατορία. Όλα αυτά μέσα από προσωπικότητες που την επισκέπτονταν, είτε ήταν πολιτικοί αρχηγοί, είτε ήταν βουλευτές ή επιχειρηματίες. Και αναφέρεται και σε ονόματα, και γι' αυτό και της έκανα αυτή την ερώτηση, κατά πόσον είχε οχλήσεις από το συγγενικό περιβάλλον για να το μαζέψει, αλλά η ίδια δεν έκρυψε τα λόγια της. Γαβριέλα, λοιπόν, η Γαλαζοαίματη, στον Αγγέλων Βήμα κάθε Σάββατο μέχρι το Πάσχα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε. Πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σ' ένα ποτήρι, πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο? Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας. Πρόσωπό μου ένα παράθυρο κλειστό, λιωμένο σίδερο το σώμα όπου κι αν πιάσω. Εσύ που με κάνες γυαλί να μη σκουριάσω, γιατί ζητάς να σπάσω. Το πρόσωπό μου ένα μπαλκόνι σκοτεινό, που εσύ δεν τόλμησες ποτέ σου να κοιτάξεις. Μόλις θα φύγω τα αγγίγμα μου να μην ψάξεις, μη με φωνάξεις.
ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή ήρθε στα χέρια μου, είδε το φως της δημοσιότητος, όχι όλων των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά σε εμάς στα δικά μας χέρια ήρθε. Είναι από τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηνών και σήμερα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, που λέει: Κύριε Δήμαρχε, απευθυνόμενος προς τον Δήμαρχο του Λονδίνου, η σχέση σας με την ιστορία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την αισθητική της κόμης των μαλλιών σας. Θα σας τη διαβάσω μετά ολόκληρη, γιατί ο κύριος Καπερνάρος έχει διακόψει για να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα σας τη διαβάσω ολόκληρη. Αφού όμως τον καλωσορίσω, κύριε Καπερνάρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρέσμα, είστε καλά. Και θέλω να σταθώ και να σας συγχαρώ στη φράση ιδιαίτερα, σε αυτή που λέει ότι η παιδεία σας φτάνει στα Ελγίνια Μάρμαρα και όχι στα γλυπτά του Παρθενώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, είχατε καταρχήν απάντηση, κάποια αντίδραση? Όχι, βέβαια. Πιστεύετε ότι θα δημοσιευτεί αυτό σε ξένο τύπο. Mm-hmm. Δεν δημοσιεύτηκε στο ελληνικό τύπο. Αλλά είναι γεγονός ότι η παιδεία του Μπόρις Τζόνσον είναι στα Ελγίνια Μάρμαρα, όπως τα λένε οι Άγγλοι. Mm-hmm. Εμάς είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν είναι μάρμαρα, δεν είναι μαρμαράδικο. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτός βγήκε να υπερθεματίσει και να υπερασπιστεί κάτι που δεν είναι δικά του. Ξέρουν οι Άγγλοι ότι αυτά ο πρόγονός τους, ο Έλγιν, τα έκλεψε από τον Παρθενώνα. Και επειδή ζητούμε να τα φέρουν σε αυτά, πρώτον γιατί είναι δικά μας, μας ανήκουν. Δεύτερον, έχουμε ένα καταπληκτικό μουσείο που δεν έχουν οι Άγγλοι. Mm-hmm. Και τρίτον, εμείς που ξέρουμε και φτιάχνουμε γλυπτά, μπορούμε και τα συντηρούμε. Mm-hmm. Γεγονός που ούτε σε αυτό έχουν την ικανότητα, γιατί όπως θα έχετε διαβάσει, έχουν αποφυλάξει μια φορά να καθαρίσουν κάποια κομμάτια και τα κατέστρεψαν γιατί έβαλαν μη ειδικές γούρτσες. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι αυτά δεν είναι Ελγίνια Μάρμαρα από τον κλέφτη Έλγιν, τον πρόγονό τους, αλλά είναι γλυπτά του Παρθενώνα. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Ελπίζω να έχετε κάποια αντίδραση. Εάν δεν έχετε, θα την στείλετε την ίδια επιστολή κάπου αλλού? Εάν δεν σας άκουσα. Εάν δεν έχετε αντίδραση από τον συγκεκριμένο δήμαρχο, θα κάνετε αντίστοιχες κινήσεις σε άλλο επίπεδο? Ο δήμαρχος πείτε δεν απαντάει. Με αυτό το σκεπτικό, ότι δεν είναι τα Ελγίνια Μάρμαρα, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κάνουμε τα πάντα, ναι. Όταν πάρουμε το Δήμο, θα κάνουμε τα πάντα να επιστρέψουν τα γλυπτά μας εκεί που ανήκουν και που ήταν το όνειρο της μακαρίτσας της Μελίνας Μερκούρη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό νομίζω τη θέση αυτή την υποστηρίζει ο κάθε λογικός άνθρωπος, όπου γης, διότι έτσι ηρεμεί και η ιστορία. Διότι αυτή τη στιγμή και η ιστορία αισθάνεται άσχημα. Mm-hmm. Με αυτές τις συμπεριφορές από λαούς οι οποίοι δεν είναι το ικανοί τότε, τουλάχιστον εκείνη την εποχή και αργότερα, γιατί δεν έχει να επιδείξει στη νεότερη ιστορία ο αγγλικός πολιτισμός κάτι επάμυλο. Συνεπώς πρέπει να αποκατασταθεί η ιστορία. Θα κάνουμε λοιπόν, όταν πάρουμε το Δήμο, τα πάντα για να επιστρέψουν αυτά στο εκεί που τους αξίζει. Κύριε Καπερνάρο, να σας κάνω μία πρόταση. Ναι. Αν γίνετε δήμαρχος, θα διεκδικούσατε σαν εναλλακτικό σενάριο να πάρετε ένα ποσοστό από το μουσείο που φιλοξενεί τους δικούς μας θησαυρούς? Όχι, κυρία Καρέ. Γιατί, ξέρετε τι θα έρθουν στα ταμεία? Πάρουμε τα γλυπτά μας, διότι αυτά μας τα παρέδωσαν οι πρόγονοί μας και τα χρωστάμε στα παιδιά μας. Μέχρι δεν να υπάρχει, γίνει δεν αυτό. Υπάρχει, δεν υπάρχει εκτίμηση, δεν υπάρχει... Αυτά τα βλέπουν άλλοι. Όχι. Εμείς δεν τα βλέπουμε έτσι. Μέχρι να γίνει, λέω αυτό, δεν θα ήταν μια πολύ ωραία πηγή εσόδων για τη χώρα μας?
το να παίρνουμε ένα σοβαρό ποσοστό από τα μουσεία που φιλοξενούν τους δικούς μας θησαυρούς. Όχι, τότε αποδεχόμαστε την αντικατάσταση αυτών που λέμε με οικονομικό αντάλλαγμα. Οπότε ίσως και να το συνέφερε αυτό. Ίσως και να το επαιδείω. Εγώ σας σέβομαι και σαν... Σας σέβομαι και σαν σκέψη περνάει από το μυαλό μας. Εγώ σας σέβομαι σαν νομικό και καταλαβαίνω ότι κάπως αλλιώς ακριβώς το μεταφράζετε. Εγώ έκανα μια απλογική σκέψη. Μήπως ακριβώς μέχρι να γίνει. Πολύ καλά κάνατε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Τι άλλα σχέδια έχετε για την Αθήνα μας, κύριε Καπερνάρο, που είστε υποψήφιος δήμαρχος? Για την Αθήνα μας έχουμε πολλά σχέδια και θα αρχίσουμε να τα υλοποιούμε από την πρώτη μέρα. Και αυτά είναι πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στον Έλληνα. Ασφάλεια λοιπόν πρώτος. Τον Έλληνα, Αθηναίο και την Αθηναία. Mm-hmm. Και θα εξασφαλίσουμε το σεβασμό ακόμα και στους μη Έλληνες, την αποδοχή τους εάν μας αποδείξουν ότι αυτοί αγαπούν και σέβονται την Ελλάδα και τους Έλληνες. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια, διότι αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ήρθε η εποχή που πρέπει να πούμε τις αλήθειες και πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Είναι πολλά που έχουμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολλά και πιστεύω ότι η καθημερινότητα θα αλλάξει, διότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα αλλάξει για τον Αθηναίο και την Αθηναία. Ακούσαμε και μια πρόταση που είχε πολλές αντιδράσεις από τον κύριο Σακελαρίδη χθες, τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι εμείς θα νομιμοποιήσουμε το παρεμπόριο και έκανε έξαλλους κάποιους καταστηματάρχες. Επειδή εμείς βάλαμε λουκέτο και τώρα έρχονται με τέτοιες προτάσεις. Πώς θα μου το σχολιάζατε αυτό? Λοιπόν, ακούστε, το παρεμπόριο έχει γύρω στα 6 δις ετησίως επιπτώσεις στην μεσαία τάξη, την εμπορική τάξη της πολιτικής στήριξης της ελληνικής οικονομίας που έλεγαν κάποιοι κάποτε. 6 δις. Λοιπόν, 6 δις. Το παραεμπόριο θα σωθεί, δηλαδή πώς θα σωθεί, να νομιμοποιήσουμε πώς το παραεμπόριο αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ελάφρα βιώνοντες σε αυτή τη χώρα και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν κάνουν καλό, απέναντίας κάνουν τεράστιο κακό. Mm. Θέλω να πω το εξής, ότι η νομιμοποίηση του παραεμπορίου είναι μια έκνομη ενέργεια όπως γίνεται. Ίσα ίσα η αποτροπή του παραεμπορίου μπορεί να επιφέρει ωφέλειες στην σποδηλική στήλη της ελληνικής οικονομίας που έλεγαν παλιά και στην περιοχή που μένω, γιατί εγώ μένω χρόνια στην Κυψέλη, είναι το γραφείο μου εκεί, η ζωή μου γύρω από εκεί και τα δικαστήρια, να βλέπεις ότι το βράδυ δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις αφενός μεν και αφετέρου δε, τα πάλι ποτέ καταστήματα που υπήρχαν και υπήρχε μια ανθούσα κατάσταση, αυτή τη στιγμή να υπάρχει σκότος, να υπάρχουν λουκέτα και να υπάρχει εγκατάλειψη. Mm-hmm. Αυτά δεν ξέρω αν θέλει να τα νομοποιήσει. Ας τα νομοποιήσει ο εκπρόσωπος αυτός του ΣΥΡΙΖΑ. Ας έρθει ο κύριος Σακελαρίδης να θεσμοθετήσει νέες αξιακές σταθερές, έτσι ώστε αντί να πάμε καλύτερα, να πάμε χειρότερα. Εμείς είμαστε αντίθετοι εντελώς. Αντίθετοι εντελώς. Σας είπα προηγουμένως ότι ναι, να αποδεχτούμε αυτούς οι οποίοι είναι οικογενειάρχες, οι οποίοι έχουν νόμιμα έγγραφα, νόμιμη δουλειά και αγαπούν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Οι άλλοι δεν έχουν θέση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να τελειώνουμε αυτό το ποίημα. Οι άλλοι είναι ελαφρομετανάστες και θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Εδώ δεν μπορούν να είναι, διότι την άλλη φορά ήρθε ο Σόιμπλε και σε μια ακλόφωνη ατζέντα του ο Σαμαράς του έλεγε ότι οι ελαφρομετανάστες είναι περισσότεροι από τους Έλληνες άνεργους. Δεν έχουν τόπο στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ότι οι άνθρωποι αυτοί, ας τους πάρει η κυρία Μέρκελ ή ας τους πάρουν κάποιοι να τους φιλοξενούν στα σπίτια τους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όπως γίνεται η διαβίωση του Έλληνα σε μέρη που αποτελούν γκέτο και φοβάσαι να πέρασε το βράδυ, αυτό θα σταματήσει να υπάρχει. Mm-hmm. Απαγορεύεται να ανεχτούμε πλέον ανθρώπους οι οποίοι είναι ταραβερτζίδες και έρχονται και καλά οι έγκρωμοι και είναι έμποροι ναρκωτικών. Θα ξεκαθαρίσει γύρω από το Πολυτεχνείο ο χώρος. Θα ξεκαθαρίσει κάτω από την ΟΜΕΙ ο χώρος και θα είναι κλειστά τα φαρμακεία να φοβούνται να διανυκτερεύσουν για να φοβάται ο Έλληνας να παραγοράσει πάνω από το διανυκτερεύον φαρμακείο κάτω από την Ομόνια. Αυτά είναι τελειωμένα. Θα ξεκαθαρίσουν. Θα ανοίξουν τα πάρκα, τα παιδάκια θα ξαναπαίξουν στους δρόμους, θα ξαναπαίξουν τόποι στους δρόμους της Κυψέλης. Mm-hmm. Ένας κάτοικος λοιπόν της Κυψέλης, ο οποίος εργάζεται και βρίσκεται στο τρίγωνο. Καθημερινά πάτε από τα δικαστήρια, στη Βουλή, στο γραφείο σας, κινείστε στην Πατησίων, τα βλέπετε από αυτά τα προβλήματα. Από το 1987, ναι, που ήταν αλλιώς η Αθήνα, ναι, και ήταν αλλιώς η Κυψέλη και ήταν αλλιώς οι συνθήκες ζωής. Τώρα δεν είναι ζωή αυτή. Αυτή είναι
έμβιος θάνατος αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Ο κίνδυνος μόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος θέλει ένα βράδυ, να πάρουμε μια μηχανή, να πάρουμε μια βιντεομηχανή και να πάμε να βιντεοσκοπήσουμε την κατάσταση που είναι στην Πάλε Ποτέ, πλατεία Αμερικής. Ξέρετε τι εννοώ. Πώς ήταν κάποτε η πλατεία Αμερικής, πώς ήταν κάποτε η πλατεία Αττικής. Τώρα δεν μπορεί να περάσετε. Και κανείς να μην σας ενοχλήσει, δεν μπορείτε να περάσετε γιατί φοβάστε να περάσετε. Μα γι' αυτό και ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Όχι μόνο, γι' αυτό και λέω ότι αυτά τα πράγματα που λένε κάποιοι με εμάς δεν ισχύουν. Είμαστε διαμετρικώς αντίθετοι και αυτά θα εξαλειφθούν. Να τελειώνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπερνάρο, που διακόψατε. Και, εγώ. Να είστε και θα τα πούμε μέχρι τις εκλογές αρκετές φορές. Βεβαιότατα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ξέρετε, είναι δεδομένη η εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπερνάρο, και καλή επιτυχία. Και θα τα πούμε μέχρι το Μάιο και άλλες φορές. Να είστε καλά. Γεια σας. Και να διαβάσω όλη την επιστολή του κύριου Καπερνάρου προς τον Δήμαρχο του Λονδίνου, που λέει ότι η σχέση σας, κύριε Δήμαρχε, με την ιστορία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την αισθητική της κόμης των μαλλιών σας, όπως βλέπω στις φωτογραφίες. Επειδή διάβασα τις δηλώσεις σας, σας διευκρινίζω τα εξής. Είναι προφανές ότι η δική σας ιστορία δεν περιλαμβάνει γλυπτά όπως η δική μας, γι' αυτό και στο λεξιλόγιο σας περιλαμβάνεται μόνο η λέξη μάρμαρα. Δεν είναι μάρμαρα, κύριε Δήμαρχε, είναι γλυπτά, των οποίων την αξία δεν μπορείτε να εκτιμήσετε και δεν σας αδικώ. Η παιδεία σας φτάνει στα Ελγίνια μάρμαρα και όχι στα γλυπτά του Παρθενώνα. Κρατήστε τα φιολογήματα και τις προσβολές κατά του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας μας για εσάς και την παρέα σας. Από την Αθήνα ξεκινά ο αγώνας για τα γλυπτά μας, τα οποία είτε θέλετε είτε όχι, θα επιστραφούν στον Παρθενώνα, εκεί όπου ανήκουν. Πρόκειται για αγώνα που δεν δίνεται στις δηλώσεις, αλλά στις πράξεις. Γι' αυτό σας καλώ να ανασκευάσετε τις δηλώσεις σας και να μπείτε στο διάλογο για τον τρόπο που θα επιστραφούν τα γλυπτά μας. Αποδείξατε ότι όχι μόνο δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τέτοια γλυπτά, αλλά ούτε και να τα συντηρήσετε. Έχετε προκαλέσει απίστευτες φθορές, γιατί δεν ξέρετε τι έχετε στα χέρια σας. Κάντε το χρέος σας έναντι της παγκόσμιας ιστορίας. Βασίλειος Καπερνάρος, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και υποψήφιος Δήμαρχος της Αθήνας. Αυτή είναι ολόκληρη επιστολή που είχαμε την υποχρέωση να την διαβάσουμε προς τον Δήμαρχο του Λονδίνου, τον κύριο Μπόρις Τζόνσον. Απάντηση, όπως ακούσατε, ο κύριος Καπερνάρος δεν έλαβε ακόμα. Αναμένει να δημοσιευθεί και στα ξένα μέσα. Θα φτάσει και παραπάνω. Είναι ένας από τους στόχους η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και όχι των Ελγινίων Μαρμάρων στη χώρα μας. Είμαστε μαζί του, νομίζω, όλοι οι Έλληνες σε αυτό και όχι μόνο όλοι οι Έλληνες. Όπως είδατε και από τις δημοσκοπήσεις, μετά από το θέμα που κίνησε ο κύριος George Clooney, 88% σε ένα δημοψήφισμα είπαν ναι, να επιστραφούν τα γλυπτά. Νομίζω θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα με τον επόμενο καλεσμένο, Δημήτρη. Δεν έχουμε επόμενο καλεσμένο, άρα πηγαίνω στην ειδησιογραφία. Να πούμε ότι πριν από λίγο βγήκε και από το Προεδρικό Μέγαρο ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος. Και είδε τον Πρωθυπουργό, είχε τη συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά και έθεσε τρεις άξονες για το Δήμο της Αθήνας, έργα ανάπλασης, αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και μέτρα δράσης για τους άστεγους. Η Αθήνα μπορεί, είπε ο κύριος Πιωτόπλος όταν βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμου, και πρέπει να αλλάξει και κυρίως δεν μπορεί να μείνει προσκολλημένη στο χθες. Πρέπει να γυρίσει σελίδα, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την Αθήνα να ξαναζήσει. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του μετά από τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Να πάμε τώρα και στη διεθνή επικαιρότητα με τα όσα τραγικά συμβαίνουν στην Ουκρανία. Έχει φτάσει στους 25 ο αριθμός των νεκρών από τις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ωρών. Στο Κίεβο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος από τα μεγάφωνα την ώρα που γίνεται έκκληση να απομακρυνθούν από την πλατεία ανεξαρτησίας γυναίκες και παιδιά. Εκτός από τους 25 νεκρούς, έχουμε και χίλιους περίπου τραυματίες από τις συγκρούσεις και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί, έχει τα μάτια στραμμένα στο Κίεβο. Λοιπόν, θα βάλουμε τότε, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να αποφωνήσουμε μετά. Στην καρδιά μου έχει αφήσει το
γραφισμένα στο χαρτί παραπονά θα στείλω. Έλα νύχτα για να ακούσει το τραγούδι μου. Τι μου θύμισε τώρα, Δημήτρη, που το έβαλε. Ήταν αυτό το τραγούδι, εδώ το ακούσαμε από τη Μελίνα την Ασλανίδου. Το ακούγαμε από τη Μαρινέλα, το ακούσαμε στην Παριζιάννα του Γιάννη του Δελιανίδη. Μίμης Πλέσσας και Άκος Δασκαλόπουλος στο στίχο με την Μαρινέλα, πρώτη διδάξασα. Εγώ να σας ευχαριστήσω όλες και όλους. Τώρα ανοίγω και βλέπω ένα πολύ πλούσιο έτσι και ενισχυμένο τσάτ, αλλά δεν πρόλαβα λόγω μοναξιάς να σας δω. Θα πω καλησπέρες γρήγορες σε όλους τους φίλους Nuggets, MNDK, Solos, Nestor και θα τα πούμε αύριο, θα έχω μεγαλύτερη ψυχραιμία να δω όλα αυτά τα σχόλιά σας που λόγω έτσι έκτακτης επικαιρότητας και πολλών καλεσμένων δεν μπόρεσα να σας απαντήσω. Πάντως είναι γεμάτο το chat και έχουμε πολλά σχόλια και παρατηρήσεις και αυτό είναι ευχάριστο. Αύριο το μεσημέρι στις 12 και πάλι εδώ. Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Δήμα για την τεχνική υποστήριξη. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια.